Πανοσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Σεβαστού Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριε Νίφωνα, Σεβαστή Πατέρας, κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Με μιας ανοίγει ο ουρανός, τα σύννεφα μεριάζουν, οι κόσμοι μείνανε βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν. Αλήθεια, πόσο μεστή σε νόημα είναι η στίχη του ποιητή μας, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, 25 Μαρτίου, σύμβολο εθνικό και ως σύμβολο ενός δικαίου αγώνα. Συνδέθηκε και με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Ο Ευαγγελισμός του Έθνους, η αρχή του αγώνα που ευαγγελίζεται την ελευθερία έτσι όπως την εκλαμβάνει η συνείδηση του Έλληνα. Ως αγαθό δηλαδή, ως ιδανικό, ως αρετή, σύνθετη με το χαρακτήρα του Έλληνα. Σαν σήμερα, πριν 202 χρόνια, υψώθηκε το λάβαρο της Επανάστασης. Ολόκληρο το σκλαβωμένο έθνος μας ανταποκρίθηκε σύσσωμα. Μεγάλες μορφές, ο Κολοκοτρώνης, ο Διάκος, ο Ανδρούτσος, ο Καραϊσκάκης, ο Παπαφλέσας, ο Μπότσαρης, η Μπουμπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογένους, πρωτοστατούν συντρίβοντας τον εχθρό. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου επιχειρούν ηρωική έξοδο. Οι γυναίκες του Σουλίου χορεύουν στο Ζάλογο, το χορό του θανάτου. Το Κούγκι, τα Ψαρά, το Αρκάδι γίνονται ολοκαύτωμα. Πάνω από 800.000 ψυχές θυσιάστηκαν στον αγώνα για να λυτρώσουν κάπου 1,5 εκατομμύριο λαού, που στην πλειοψηφία του ήταν πετάφτωχος και χαροκαμένος.